Από τις 6 Ιουνίου και σταδιακά στις 8, 15 και τέλη Ιουνίου επανακοινούν τη δραστηριότητά τους δεκάδες επιχειρήσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Τη Δευτέρα συγκεκριμένα 8 Ιουνίου Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος επανακοινούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από χορευτικά κέντρα, καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβαση στο διαδίκτυο, καφενεία με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια από κέντρα διασκέδασης, καφετέρειες με διάθεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλα κέντρα διασκέδασης. Επίση, επανακοινούν οι υπηρεσίε τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα εκμετάλλευση, ηλεκτρονικών παιχνιδιών αλλά και ψυχαγωγικών και αθλητικών λεσχών, χωρί όμω εκδηλώσει. Στι οργανωμένε παραλίε τελικά θα επιτρέπεται η μετάδοση μουσική ενώ συστήνεται η αποφυγή τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου επαναλειτουργούν τα καταλήματα διακοπών και άλλα καταλήματα σύντομη διαμονή και εποχική λειτουργία. Την Δευτέρα 15 Ιουνίου επαναλειτουργούν τα καταλήματα διακοπών και άλλα καταλήματα σύντομη διαμονή και εποχική λειτουργία. Οι υπηρεσίε επαγγελματική αποκατάσταση για άτομα με αναπηρίε. Οι υπηρεσίε επίσκεψη και παροχή υποστήριξη για άτομα με αναπηρίε. Οι δραστηριότητε μουσείων. Η λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξη επισκεπτών. Οι εγκαταστάσει γυμναστική. Οι δραστηριότητε πάρκων αναψυχή και άλλων θεματικών πάρκων. Οι υπόλοιπε δραστηριότητε διασκέδαση και ψυχαγωγία. Οι υπηρεσίε σωματική ευεξία. Οι υπηρεσίε εκμετάλλευση λουτρών οι υπηρεσίε θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών, καθώ και οι υπηρεσίε σάουνα, σπα και ατμόλουτρων. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι χώροι κατασκήνωση που φιλοξενούν παιδιά. Και τέλο, την Τετάρτη 1η Ιουλίου επανεκκινούν οι δραστηριότητε με αντικείμενο. Την οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράσταση με παρουσία κοινού, δηλαδή συναυλίας και καλλιτεχνικής εκδήλωσης, καθώς και υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. Οι εσωτερικοί χώροι της εστίασης ανοίγουν από τις 6 Ιουνίου σύμφωνα με τον Υφυπουργό. Επίσης δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνει η διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίαση. Συγκεκριμένα, για τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων εστίαση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο που επαναλειτουργούν, ισχύουν τα εξή. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό πελατών, σύμφωνα με τη σχέση του ενό πελάτη ανά 2,2 τετραγωνικά μέτρα συνολική αδειοδοτούμενη επιφάνεια. Παραμένει σε ισχύ η διάταξη για τη λειτουργία των υπαίθριων και των ημιπαίθριων χώρων καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών, σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων, από 90 εκατοστά έως 1,80 μέτρα. Όταν η διάθεση των γευμάτων γίνεται με τη διαδικασία του μπουφέ, τότε πραγματοποιείται από υπαλλήλου, σερβιτόρους της επιχείρησης, χωρίς να έρχεται σε επαφή ο πελάτης με τα σκεύης σερβιρίσματος και μεταξύ των προσφερόμενων γευμάτων και των καταναλωτών τοποθετείται διαφανές πέτασμα. Η, απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων στο μπουφέ ορίζεται τα 1,5 μέτρα. Συστήνεται όπου δίνεται να προσφέρονται έτοιμοι συνδυασμοί προϊόντων. Τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα στι 29 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, ξεκινούν την επαναλειτουργία του οι χώροι κατασκήνωσης που φιλοξενούν παιδιά. Ενώ Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, επανακινούν δραστηριότητε με αντικείμενο την οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.